Κοίτα, Βασιλάκη, πόσο μεγάλωσαν οι ακακείς. Έχουν κρύψει το χωριό. Καλημέρα, Ρίνα. Καλώ στην Καλλιόφη. Πώς πέρασε η νύχτα? Καλά. Όλα εντάξει. Τα δέντρα τα φυτέψαμε το 51, Βασίλη. Εδώ ήτανε κάμπος. Έπιανε όλο το μέρος και καλαμπόκια. Thank you.
Η εκπομπή που ακούτε κατευθύνεται προς την Ευρώπη και μεταδίδεται κάθε μέρα από τις 6:30 ως τις 7:30 ώρα Greenwich στα παλιά αιχήματα και στα μήκη των 30,29 και 31,85 μέτρων. Μας ρωτάτε? Σας απαντάμε. Το ρεδιοφωνικό σας συνδρομό Καλώς το χρόνο το Βασίλη. Γεια σου, Μήτρο. Παλικάρι είναι το αγωνάκι σου. Θα το πάρεις στην Ελλάδα. Το κορίτσι μου την Ειρήνη παντρεύω απόψε, Βασίλη. Καλή πατρίδα, καπετάνη. Καλή πατρίδα, σύντροφε. Σιδηρόπουλος Χρήστος, Σιδηροπούλος Λουκάνα, Σιδηρόπουλος Γιώργος, Σιδηροπούλο ακριβή του Βασιλείου, γεννήθηκε στη Σταυρούπολη της Ρωσίας στις 12 του Φλεβάρη 1898. Ήρθε στο χωριό Μπελογιάννης στις 31 Αυγούστου 1950. Ήταν από τις πρώτες γυναίκες οικοδόμο στο χωριό. Σιδηροπούλο ακριβή του Βασιλείου, σύζυγος του Αβραάμ. Τράβηξε και αντράβηξε η μάνα μου. Έμενε στην οδό Μουργκάνα αριθμός 7. Απεβίωσε στις 17 του Σεπτέμβρη 1954. Εδώ είναι όλα γραμμένα. Πώς ήρθαν, πόσοι πέθαναν, πόσοι έφυγαν. Εσύ έμεινες στη Βουδαπέστη. Τον καιρό που ζει η μάνα σου, ερχόσουν και μας έβλεπες. Από τότε πολλά άλλαξαν στη ζωή μας. Φτιάξαμε τους δρόμους, τα πεζοδρόμια, καινούργια πάρκα, φυτέψαμε πιο πολλά λουλούδια, 30 φυλές. Οι κλιματαριές μας μεγάλωσαν. Δύσκολα, αλλά καλά χρόνια.
Από τότε που έφυγες γέμισε το χωριό Μαγιάρους. Είμασταν 2.000 Έλληνες και ζήτημα μείναμε 500. Θα φύγουμε κι εμείς μετά το γάμο. Ήρθαν τα χαρτιά. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί αλλιώτικος ο κόσμος, τουλάχιστον γυρίζει και σε βλέπει. Η θεία μου η Αφροδίτη μου έγραψε ένα γράμμα και μου λέει ότι μας βρήκε ένα διαμέρισμα στην Άνω Τούμπα. Ο Τάσος θα βρει δουλειά σε μηχανουργείο. Και αν χρειαστεί, ξέρει να σβεστώνει σπίτια, δεν θα χαθούμε. Ο πατέρας σου τραγουδάει πάλι. Ο πατέρας, μετά από τόσα χρόνια κατέβηκε το 82. Σ' όλο το ταξίδι δεν έκλεισε μάτι. Κοίταζε έξω από το παράθυρο και δεν μίλαγε. Μόνο όταν φτάσαμε κοντά στα Σκόπια μου λέει, φτάνουμε Ειρήνη, φτάνουμε. Στα σύνορα ο χωροφύλακας το ρωτάει, τι φέρνει, τι θες να φέρνει, το απάντησε απότομα. Τα ξημερώματα φτάνουμε στο κάμπο έξω από τη Λάρισα. Εγώ κοιμόμουν. Ξαφνικά ακούω κάποιον να τραγουδάει. Ξυπνάω. Και ήταν ο πατέρας που είχε βγει στο διάδρομο. Κοιτούσε τα χωράφια και τραγουδούσε. Βγήκαν κι άλλοι. Πετάχτηκε ένας και του λέει, ρε μπάρμπα, τι θες και τραγουδάς πρωί-πρωί. Εκείνος δεν του απάντησε. Εκεί όρθιος στο διάδρομο συνέχισε το τραγούδι. Πήγα κοντά του και τον είδα να κλαίει. Σκληρός άνθρωπος. Ποτέ δεν τον είχα δει να κλαίει. Είναι κολέγιο μπαράτνοια βούλτα. Τούτα μέγκυρτα μάρλα βίλμπε, χωλιά βάλτα τόκ. Έλκαλ μέννοια. Δε μίρτ μέγκελ. Είσαι νίτ σουλέτετ. Εγγιουτιάτον κυσκολάβο. Νεμίζει μου γαίνο και στο φαούτ. Αγγιούρε γκοκί επίτε τίκες της. Μίρτ μέγκελ. Κι όλας ο φαούτ. Eccomi così una pecosena o tanz. Non me lo cemmi.
Milyen csapatnak drukkolsz? Honvédnek. Pesti gyerek vagy? Igen. Régen itt a faluban volt egy csapat, úgy hívták Partizán. Apukám is itt játszott. A megyében a legjobb csapat volt. De amióta mindenki elment, azóta feloszlott az egész, és nem volt jó. Szóval nem volt csapat a falunak. Az apukádat hogy hívják? Achillesnek. És az anyukádat? Rinának. Az én apukámat Krisztusnak, és az anyukámat meg Jutkának hívják. Σταμάτες για τον Μητρόπουλο του Μίτσο. Αυτός που έμεινε στη Βουδαπέστη στην πλατεία Ιερώων. Ναι. Πάει κάτω στην Ελλάδα με τη γυναίκα του, την Αθανασία. Δεν βρήκε τίποτα. Στα πήραν όλα. Το σπίτι, τα χωράφια. Τι να διεκδίκησε. Και από ποιον. Γύρισαν πίσω στην Κοζάνη, στη Θεσσαλονίκη, στα Σέρας, δουλειά πουθενά. Ποιος το θέλει ένα τέτοιο σαράβανο. Εν μεταξύ τα παιδιά τους είχαν μείνει εδώ. Απελπίστηκαν. Πέσαν σε ένα πηγάδι κοντά στην Καστοριά και πήγαν.
Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι, επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω και να σας χαιρετήσω θερμά στο μικρό τούτο ελληνικό χωριό που φέρνει το όνομα του Έλληνα κομμουνιστή, αγωνιστή της ειρήνης Νίκου Μπελογιάννη. Να σας παρακαλέσω παράλληλα να μεταφέρετε και το δικό μας χαιρετισμό στους συμπατριώτες μας Έλληνες που είναι μετανάστες στη Γερμανία και από ό,τι ξέρουμε είναι περίπου 300.000. Το χωριό αυτό βρίσκεται 45 χιλιόμετρα νότια από τη Βουδαπέστη, στην καρδιά του Ουγγρού Κάμπου, 4 χιλιόμετρα μακριά από τη δική όχθη του Δούναβη και 125 μέτρα υψόμετρο από τη Βαλτική. Στις 26 του Μάη 1950 ήρθαν οι πρώτοι οικοδόμοι του για να συνεχιστεί με γρήγορους ρυθμούς η οικοδόμηση αυτού του χωριού για να στεγάσει ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων πολιτικών προσφύγων που βρέθηκαν στην Ουγγαρία, όχι για μόνιμη εγκατάσταση, αλλά όπως το πιστεύουμε εμείς, προσωρινά. Έτσι, στις 31 του Δεκέμβρη 1950 εγκαταστάθηκαν στο χωριό μας 1.620 πολιτικοί πρόσφυγες για να φτάσουν στα 1952 στους 1.850. Από τότε αρχίζει να μειώνεται ο αριθμός των κατοίκων του, έτσι που στα 1962 μειώθηκαν στους 1.520, το 1982 στους 785 και σήμερα βρισκόμαστε εδώ 508 άτομα. Και θα πάμε κάτω στις Δρακολίνες και θα κατεβάζουμε το γάλα στην Κόνιτσα, στα Γιάννα, όπου μας συμφέρει εκεί θα το πουλάμε.
estar. Emin en Dios que señal miles quienes en atendamos su corazón. Y jaratis vea de Tonomatis en marura que tan atrefe mesa está popular. Oso megalune y marula toso morfene, que otan egine octo chronon y manatis tinesve sos joyo y anamati gramata. Μια μέρα καθώς γύρισα από το σχολείο φάνηκε μπροστά της ένας γέροντας που το πρόσωπο του άστραφε σαν τον ήλιο. Μαρούλα της είπε, πες της μητέρα σου πως ήρθε ο καιρός να μου δώσει το τάξιμο που μου έταξε. Και πώς σε λένε για να πω στη μητέρα μου. Ξέρει η μητέρα σου πως με λένε, είπε ο γέρος και χάθηκε από μπροστά της. Η Μαρούλα μόλις μπήκε στο σπίτι της είπε στη μάνα πως την παραγγελία του παράξενου γέρου. Εκείνη πρόμοιασε γιατί κατάλαβε πως ο γέρος εκείνος ήταν ο ήλιος και της είπε. Όταν πως θα δεις μπροστά σου να το πει, την έχασα τη μάνα μου. Δεν πρόλαβε να έρθει και στις δικές μου τις χαρές. Την πήρανε το 41. Εγώ στεκόμουν στην πόρτα. Έσκυψε, μ' αγκάλισε, με φίλησε και μου λέει, μην κλαις κορίτσι μου. Όταν θα γυρίσω θα σου φέρω ένα παλτό. Δεν γύρισε. Κι εγώ έτσι πάντοτε θυμάμαι τη μάνα μου, ότι θα γυρίσει μια μέρα και θα μου φέρει ένα παλτό. Θυμάμαι ότι γνώρισε στο γενικό νοσοκομείο. Εγώ πληγωμένη από όλμο στο γράμμο. Στο θάλαμο ήμουν μόνη μου. Ξαφνικά μια μέρα έρχονται τα αεροπλάνα. Άρχισαν να βομβαρδίζουνε. Όλοι έφυγαν και μάθησαν μόνη μου. Εγώ κύλησα από το κρεβάτι, σύρθηκα τις σκάλες, βρέθηκα στην εξώπορτα. Τα αεροπλάνα χαλούσαν τον τόπο. Σπάζανε τα τζάμια. Τότε αγρίεψα. Απέναντι στα χωράφια ήταν τα αμπριά. Βλέπω οι δικοί μας όλοι στραμμένοι προς εμένα. Εγώ όμως δεν είχα κουράγιο να τρέξω. Τότε η μάνα σου έτριξε, με πήρε στα χέρια της και με πήγε εκεί κοντά και με έσωσε. Στο βουνό έζησα τα πιο ωραία μου χρόνια. Δεν το μετανιώνω. Σαν τα μαλλιά,
Χασάν τα βάσανα. Γέρασαν τα βάσανα της ξυνιτιάς τα ξέ. Πόρε να χούπουλα, να χούπου, πουλά παραπούνα. Να χούπουλα παραπουνάκι, και θα τα φάει τούχο. Μωρέ, Μινίκη, τα Μινίκη, τα σπουγέρασα. Τι να σου πω, παιδάκι μου, γενικά, μακεδόνικα, μαγιάρικα, την Μπουραντάδες μας κυνηγάνε. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες να βγούμε όξα από τα σύνορα. Να μην μείνει κανένας μέχρι τα μεσάνυχτα. Με την Ελλάδα μεγαλώσαμε. Κάθε μέρα στο σχολείο και στο σπίτι μας λέγανε ότι είμαστε Έλληνες. Ότι πολεμήσαμε για την πατρίδα. Κι όμως, η μητριά πατρίδα μας έστειλε στην ξενιτιά. Μια μέρα θα γυρίσουμε όλοι. Έτσι μας έλεγαν. Για ποια Ελλάδα μας μιλούσαν? Εγώ γεννήθηκα εδώ, εδώ μεγάλωσα. Την Ουγγαρία τη θεωρούσα δικιά μου πατρίδα. Όμως η καρδιά μου χτυπούσε όταν σκεφτόμουν την Ελλάδα. Στην Ελλάδα μας λένε Ουγγαρέζους. Και εδώ στην Ουγγαρία είμαστε Έλληνες. Παντού ξένοι. Αυτή η ηλικία που γεννήθηκε εδώ δεν θα βρει πουθενά πατρίδα. Στη Θεσσαλονίκη που πήγα πριν 3 χρόνια δουλεύω νοσοκόμα. Εδώ σπούδασα γεωπονική. Άχρηστες σπούδες. Εγώ θα μείνω εδώ. Πού να πάω στην πατρίδα, δεν ξέρω. Φοβάμαι. Ήτμαρ μεξοκτόμ, μη ερτμένια κόζα. Ονιά βέτσεν του ντομιούλ. Φίλε κόζα μένει, όνι μίντεν τόλος έμπερ. Βάστα μανούλα την καρδιά, πως φωναφίζω την υγειά. Βάστα πατέρα την καρδιά, πως πονάφησω την υγειά. Βάστα αδερφάκια την καρδιά.